Για πάμε μία Μύκονο, για πάμε να συναντήσουμε τον Πέτρο Νάζο από Μύκονος Live. Γεια σου, Πέτρο. Που πάντα έχει ρεπορτάζ για τους celebrities. Ποιοι πάνε, πού είναι ο κόσμος, ρε Πέτρο. Τι γίνεται. Πού είναι ο κόσμος. Τις ξαπλώστρες για σας, δεν αφήνω κανένα. Και πολύ καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις. Τι κάνεις, Πέτρο, πώς σε βρίσκουμε. Είμαι στο Αγράρι, ξέρετε, εδώ ξυπνάμε και πολύ αργά και γι' αυτό είναι άργια η παραλία. Ναι. Τις 11.30 θα έρθει ο κόσμος. Σιγά σιγά, ναι. Είναι νωρίς ακόμη. Μπαίνει Μελτεμάκι τώρα, βλέπω, και εκεί είναι η πίνεμα, έτσι. Είναι ωραία ακόμα, έχουμε και το αεράκι μας στο φυσικό air condition. Θα θέλαμε πάρα πολύ τη βροχή που είχατε εσείς εχθές, αλλά δεν ήμασταν τυχεροί. Ναι, έτσι όπως έπεσε μαζεμένη δεν θα τη θέλατε, αλλά τέλος πάντων. Για πάμε να μας πεις, πάμε να βρίσκατε τις ξαπλώστρες στην Άξο. Ποιοι έχουν έρθει και βρίσκονται στη Μύκονο, για πες μας τώρα, για δώσ' μας εδώ ρεπορτάζ. Κοιτάξτε, το σούπερ μόντελ Ιζαμπέλ Γκουλάρτ με το αγόρι της, που πραγματικά η συγκεκριμένη έρχεται κάθε χρόνο στο νησί, έχει και κορμάρα. Εντάξει, το σώμα της τώρα, τι να πούμε, ίσως να είναι και το καλύτερο. Τι έχει, τι έχει, Πέτρο? Έχει φωνή, κορμάρα, γενικά είναι καταπληκτική, βλέπετε, και τρομερή. Αυτά τα πλάνα τα έχεις τραβήξει εσύ. Όχι, όχι, εντάξει, τα έχω τραβήξει στη φύλλα και απαγορεύεται, αλλά βοηθάει. Αυτά είναι Μύκονος, παιδιά, τα πλάνα. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι το πρωί είχαμε συζήτηση το πρωί με τη Φιλιό για το μαγιό. Τι? Μας αρέσει πάρα πολύ το μαγιό, ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι και η Ιζαμπέλ όμως. Να δείξουμε το μαγιό. Γιατί, τι διαφορά έχουμε? Εννοώ ότι εσείς είσαστε καλύτερες. Έτσι, μπράβο. Αυτά είναι για την Ιζαμπέλ. Εσείς μπορείτε καλύτερα. Θα βρούμε καλύτερο, την εταιρεία ψάχνουμε. Ναι, για να περάσει από τα σοκάκια, γιατί την έχω κάνει και στα σοκάκια, θα τη ρωτήσω, κορίτσι, από πού το πήρε. Ωραία, από πού πήρε το μαγιό. Πέτρο, περιμένω να μου λύσει την απορία. Ναι. Περιμένω απάντηση. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, είναι λοιπόν... Τα σοκάκια, ναι, είναι κουκλάρα και έρχεται κάθε χρόνο στη Μύκονο. Δηλαδή, εγώ την τραβάω τουλάχιστον 10 χρόνια. Έχει αραβωνιαστεί και όλα στη Δήλο. Αγαπάει πάρα πολύ το νησί. Κούκλα. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι με τον κούκλα. Δικό της. Πολύ όμορφο. Την τραβάς 10 χρόνια. Πόσο χρόνο είναι? Ναι. Θα είναι 3. Δεν θυμάμαι. Αλλά η ουσία είναι ότι έχει μεγαλώσει αυτό. Δηλαδή, το έχει πανέτοιμο. Με τον σύντροφο δεν έχουμε δει. Έχουμε δει μόνο μόνη τη ότι είναι σε αυτές τις φωτογραφίες και στα πλάνα. Κάπου θα είναι και ο σύντροφος. Μια κούκλα, να τα πούμε αυτά. Πολύ όμορφη κοπέλα. Θα ποζάρει στο φακό, στο φακό του Πέτρου Σαματογιάννια σήμερα το βράδυ, θα την βρει. Εννοείται. Μάλιστα. Στον επόμενο. Δεν ξέρω γιατί μπέζεται τώρα. Α, εντάξει, θα τη δούμε. Θα τα δούμε. Πάμε, γιατί έχουμε αρκετούς μας έχει στείλει. Για πάμε τώρα να μας δώσει το επόμενο. Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Εντάξει, κούκλος, παιδιά. Είναι, πώς λέγαμε, κορίτσια κούρκουλος. Το ίδιο πράγμα. Είναι πολύ ωραίος άντρας. Ψηλός, έτσι, με ωραία μάτια, με τατουάζ. Όπου και να πέρναγε υπήρχαν, ξέρετε, αναφιλητά και διάφορες εκφράσεις από τις κοπέλες που ήταν στα σοκάκια. Ολυμπιακάρα όλες, ε! Ναι, αθλητά. Καλά, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τι τους γίνεται. Με ρωτάγανε που παίζει και που παίζει. Με ρωτάγανε που παίζει και τι είναι το offside. Παναγίτε. Δεν Μάλιστα. έχουν όλα σημασία. Και μόνο που βλέπει μια κοπέλα τον κύριο εδώ, τον κύριο Πασχαλάκη. Για πάμε. Για πάμε ο επόμενος. Ο επόμενος είναι ο γίγαντας του NBA. Ο Μαριάνοβιτς, ο οποίος πράγματι είναι ο ψηλότερος αυτή τη στιγμή Πόσο στο NBA, 2.24. 2.24, να τους εδώ, με την κόκκινη μπλούζα. Ναι. Κοιτάξτε, μου κάνει. Αυτός πήγε στα Ματογένια να κρυφτεί. Είναι με την κοπέλα του, τη σύντροφό. Κοιτάξτε εδώ, η κοπέλα του, η σύντροφός του. Εντάξει, παιδιά, η κοπέλα του πράγματι δεν είναι τόσο ψηλή. Κοιτάξτε. Η κοπέλα του μπορεί να είναι ένα 85 τώρα, έτσι. Όχι, αλλά 2.24 όταν ακούς να είναι ο άνθρωπος αυτός, ναι. Πόσο ύψος και να έχεις και εσύ, πόσο να είσαι, ένα 75, ένα 80, ένα 85, πάλι φαίνεσαι λες και είναι το παιδάκι του, κρατάει το παιδί του και παίρνει. Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα, παιδιά, αυτός είναι εκεί πέρα για να αλλάξει. Και να θέλει να κρυφτεί ο συγκεκριμένος, δεν μπορεί καθόλου. Ναι. Έτσι, πολύ ψηλός. Πάρα πολύ ψηλός. Και έρχεται και αυτός για πολλά χρόνια στη Μύκονο. Δηλαδή, το πετυχαίνω συνέχεια. Mm-hmm. Το αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Mm-hmm. Επισκέπτεται και άλλα μέρη. Και γενικά ο κόσμος τον σταμάτησε, του μίλαγε. Είναι πολύ γνωστός και ειδικά στο εξωτερικό. Mm-hmm. Να σου πω, κάτι σε γαλαζοαίματο έχεις? Παιδιά, έχω μια θεματάρα τώρα, θα τη βγάλω στο site, δεν έχω προλάβει. Είναι η Βασίλισσα Πριγκίπισσα από το Μαρόκο, ναι. Που ήταν από τα πιο περίεργα θέματα, γιατί ξέρετε υπάρχει πρωτόκολλο, δεν έπρεπε να μιλήσει κανείς, να δώσει πληροφορίες. Ήρθε με το τεράστιο αεροπλάνο που πρώτη φορά εγώ βλέπω να έρχονται VIP με κανονικό αεροπλάνο, συνήθως έρχονται με Lear Jet, και μια πολύ μεγάλη συνοδεία υπερπολιτελέστατων αυτοκινήτων. Δηλαδή ζήτησε τα καλύτερα Jeep, τις καλύτερες Mercedes για να πάρουν τις βαλίτσες. Συγγνώμη, αυτή εδώ είναι η αυτοκινητοπομπή της? Ναι, ναι. Πάει, μπλόκαρε το νησί. Αυτό δεν είναι αυτοκινητοπομπή, αυτό είναι ποτηλιάρισμα. Δεν είναι ποτηλιάρισμα. Τα περισσότερα αμάξια ήταν και άδεια, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο πήγανε. Θα έχει βαλίτσες.
Και το αστείο είναι ότι έφερε τρεις νταλίκες από έπιπλα γιατί δεν της άρεσε η διακόσμηση στη βίλα που θα μείνει. Έχω ακούσει περιέργειες και περιέργειες. Αλλά τρεις νταλίκες έπιπλα. Πόσο καιρό θα κάτσεις στη Μύκονο, μου λες? Ναι, αυτός... Έλατε, δεν ξέρω, αλλά έχει πλάκα γενικά η όλη υπόθεση. Την έκανα και χθες στα Ματογιάννια μαζί με του security, όπου δεν καταλάβαινες γιατί ήταν κάτι κουστούμαρισμένοι, πανύψηλοι. Και να σας πω την αλήθεια, από τον ντύσιμο δεν έλεγες ότι αυτή είναι πριγκίπισσα. Και γιατί δεν ήθελα να δώσει στόχο, ήθελα να χαλαρώσει. Ήθελα να κάνει είναι απλή, με το ναι, να περνάει παρατήρητη. Συγγνώμη, ακόμα και μία εβδομάδα να καθίσει στη Μύκονο και 10 μέρες. Ναι. Έφερε έπιπλα γιατί δεν της άρεσε πώς ήταν ο χώρος που θα έμενε στη Μύκονο. Ναι, δεν της άρεσε το κάδρο, δεν της άρεσε το βάζο, ναι, αυτό ήθελε. Άννα, νομίζω ότι είσαι πολύ καλό βόλι τελικά. Ξέρω. Γι' αυτό δεν είμαι πριγκίπισσα. Γι' αυτό δεν είμαι πριγκίπισσα. Τώρα να δίνω κι εγώ εξήγηση στα δικά μου ερωτήματα. Θα μας τρελάνεις. Το σχήμα της πισίνας της άρεσε ή μήπως το αλλάξανε κι αυτό? Έλατε, πρέπει να ρωτήσω τον κατασκευαστή. Μήπως και πού μένει. Και πού μένει, για πες. Δεν μπορώ να πω, παιδιά, υπάρχει, είναι πρωτόκολλο. Ωραία, εκεί που μένει, πώς είναι, δηλαδή μιλάμε. Θα έρθουν οι Μαροκινοί και θα τον μαζέψουν τον Άζο. Θα τον αφήσουν οι Οκτώβριοι ξανά. Κάτι τύπη, λέω, θα βγει καμιά χατζάρα, γι' αυτό και ανέβηκα και σε ένα μπαλκόνι. Μην μου κόψει κανεί το χέρι μα με την κάμερα. Α, το πλάνο που είδαμε είναι. Το πλάνο που είδαμε είναι που φαίνεται ότι την έχει τραβήξει από μία ταράτσα. Α, σε ρωτήσω κάτι. Τρει νταλίκε έπιπλα. Τα παιδιά της. 2 μέτρα ήταν σαν το Λόρες της Αραβίας. Μου θύμισε εκεί πάρα πολύ την ταινία αυτή τύπη. Και όπου φύγει, φύγει. Μακριά, δεν ξέρω να σου πω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ρε Πέτρο, και αυτό από κάτι. Πού τους ξέρεις όλους αυτούς, μπορείς να μου πεις? Ο Πέτρος. Πώς τους αναγνωρίζεις? Κοιτάξτε παιδιά, αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή και μέχρι στιγμής είμαι ο μοναδικός που το κάνει στον κόσμο. Γι' αυτό και είχε έρθει ένα γερμανικό κανάλι και μου έκανε τη βιογραφία μου. Υπάρχουν δηλαδή φωτογράφοι παπαράτσι, δεν υπάρχουν όμως αυτοί που κάνουν βίντεο τόσο συχνά. Και η αλήθεια είναι ότι ενημερώνομαι πάρα πολύ. Δηλαδή μπαίνω στο Instagram, μπαίνω στις φωτογραφίες τις τελευταίες να δω πώς είναι, αν έχουν αλλάξει. Μπράβο, Πέτρο. Όπως τα ακούτε, αυτή είναι η δουλειά. Πέτρο, μπράβο, μπράβο. Τι να πω, πραγματικά. Και η δουλειά σου και χαιρόμαστε κάθε φορά που σε έχουμε κοντά μας. Μπράβο, ρε Πέτρο, μπράβο. Ωραίες εικόνες και πλούσιο ρεπορτάζ. Κανένας από αυτούς σε καλεί το χειμώνα στο χωριό του? Ναι. Παιδιά, θέλω οπωσδήποτε να πάω στο Μαρόκο, είναι της μόδας, σας το λέω και εσάς. Α, Μαρόκο, και έλεγα που να πάω φέτος. Στο Μαρόκο. Ναι. Είναι πάρα πολύ, με λίγα λόγια έχω να σας πω. Θα τη ζητήσω να με φιλοξενήσει και να αλλάξω κι εγώ τα επιπλά μου, γιατί δεν μ' αρέσει. Έτσι, μπράβο. Ναι. Πάρε 2 νταλίκες εσύ. Ναι, ναι. Πάρε 2 νταλίκες. Πέτρο, σε ευχαριστούμε την καλή. Το αγόρι του κοριτσιού τελικά μας το δείξατε. Όχι, όχι. Μένουμε στο κορίτσι μόνο. Και στο μαγιό. Παιδιά, συγγνώμη. Δεν βλέπει. Πού είναι το. Είναι ωραίο μαγιό πάντως, Άννα, συμφωνώ. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραία χρώματα. Έτσι είναι. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.